Ξεκινάει και φέτος η περίοδος του εμβολιασμού. Είναι μια περίοδος που έχουμε καθήκον όλη η επιστημονική κοινότητα να πείσει τους ασθενείς, ειδικά τις ευπαθείς ομάδες που το έχουν ανάγκη, ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το κάνουν. Μην ξεχνάμε ότι τα εμβόλια γενικότερα είναι η πεμπτουσία της φαρμακευτικής επιστήμης, είναι η μοναδική διαδικασία στην οποία γίνεται πρόληψη νοσημάτων. Η κυριότερη κατηγορία εμβολίων είναι τα αντιγρυπικά, τα οποία γίνονται, θα πρέπει να κάνουν όλοι οι πληθυσμοί οι οποίοι έχουν συνοδά νοσήματα, που έχουν προβλήματα στο καρδιαγκιακό, που έχουν ζάχαρο, που έχουν χοληστερίνη. Φυσικά οι ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα, τα παιδιά καθ' υπόδειξη παιδιάτρου, καθώς επίσης και όλοι οι συμπολίτες μας οι οποίοι ζουν σε υψηλού ή δουλεύουν σε υψηλού κινδύνου ομάδες, όπως είναι οι δάσκαλοι, οι νηπιαγωγοί ή ακόμα και οι επιστήμονες υγείας. Αυτό που θα πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι για αυτό το σύνολο αυτών των περιπτώσεων συνταγογραφείται και είναι δωρεάν μέσω του Ταμείου. Υπάρχει μια πολύ καλή επάρκεια αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και μάλιστα να τονίσω ότι τα εμβόλια είναι τετραδύναμα, είναι σύγχρονα, οπότε καλύπτουν όλη την περίοδο, οπότε μπορεί να ξεκινήσει κάποιος τον εμβολιασμό ακόμα και από τώρα. Και μια ακόμα ενημέρωση είναι για το εμβόλιο της πνευμονίας, το οποίο επίσης είναι κατάλληλη περίοδος να γίνει. Γίνεται σε συγκεκριμένους ασθενείς, οι οποίοι έχουν περάσει τα 60 έτη ή ασθενείς οι οποίοι έχουν αναπνευστικά προβλήματα, και σε αντίθεση με το εμβόλιο της γρίπης, το οποίο γίνεται κάθε χρόνο, γίνεται μια φορά και είναι φόρο ζωής. Είναι το ίδιο σημαντικό να γίνει. Αυτό που θέλω κλείνοντας να πω από την πλευρά μου είναι ότι γίνεται πολλές φορές σύγχυση στον κόσμο του ιού, του κοινού κρυολογήματος με το ιού της γρίπης. Δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Το κοινό κρυολόγημα είναι μια πολύ ήπια κατάσταση με πολύ ελαφρά συμπτώματα, πονόλαιμου, ελάχιστα δέκατα και περνάει πολύ γρήγορα. Αντίθετα, ο ιός της γρίπης κάνει σοβαρότατες επιπλοκές στο αναπνευστικό, στο καρδιαγκιακό και πραγματικά σκοτώνει. Είναι πολύ κρίμα για μια παροχή του Ταμείου που είναι και δωρεάν να μην γίνεται από αμέλεια.